Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Star στις 3. Ξεκάθαρο μήνυμα στις αγορές στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης που ξεκινούν αύριο με την πρόωρη αποπληρωμή δανείων από την περίοδο του πρώτου μνημονίου, κάτι που θα γίνει ως το τέλος του έτους. Μιλώντας στο Bloomberg παράλληλα, στέλνει μήνυμα και στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν εν ώψη της συνάντησής του την επόμενη εβδομάδα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Ισχυρό μήνυμα στις αγορές έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Bloomberg, εκεί όπου ανέλησε τα σχέδιά του για πρόωρη αποπληρωμή των δανείων. Ενώ λίγες ώρες πριν από τις προγραμματικές δηλώσεις που ξεκινούν αύριο και όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεδιπλώσει ουσιαστικά το πλάνο του για την επόμενη τετραετία, σχολίασε την εκλογική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας: Είμαι χαρούμενος επειδή επικρατήσαμε μέσα από την πολιτική της ικανότητας και της λογικής. Μετακινήσαμε το κόμμα προς το πολιτικό κέντρο. Επομένως, ναι, υπάρχει μέλλον πέρα από το λαϊκισμό. Εν ώψη της συνάντησής του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Νατοϊκή Σύνοδο που θα γίνει στο Βίλνιους την ερχόμενη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός άνοιξε παράθυρο διαλόγου με την Τουρκία μετά από μια δύσκολη τετραετία. Μόνο όμως για την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει με την Τουρκία θέματα που άπτονται της ελληνικής κυριαρχίας ή άμυνας. Αυτά είναι ζητήματα που απλά δεν είναι προς συζήτηση. Σας αναφέρω πέρας επιθεωρήσεως. Σήμερα πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα ο πρόεδρος της Μάλτας. Αφού συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, είδε τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και τον συνεχάρη για την επανεκλογή του. Λοιπόν, την απόφασή του να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ευνηδιαστικά ο Ανδρέας Λοβέρδος με μια επιστολή προς τον πρόεδρο του κόμματος, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Οι λόγοι που τον οδήγησαν στην αποχώρησή του, όπως αναφέρει, ήταν αμιγώς πολιτικοί. Στη Χαριλάου Τρικούπη βλέπετε ήδη τον Αντώνη Αντωνόπουλο. Έχουμε συνδεθεί και με την Ειρήνη Σαββοπούλου στην αίθουσα σύνταξης, διότι έχουμε εσωκομματικές εξελίξεις, εσωκομματικό ανακάτεμα θα λέγαμε περισσότερο στον ΣΥΡΙΖΑ. Να ξεκινήσουμε όμως από εσένα, Αντώνη. Εντάξει, ήταν δύο ξένοι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Λοβέρδος το προηγούμενο διάστημα. Πώς φτάσαμε όμως να μην είναι πλέον ούτε καν στέλεχος? Με 94 λέξεις, Γιώργο, ο Ανδρέας Λοβέρδος έγραψε σήμερα το πρωί τον επίλογο στην πολιτική του πορεία με το ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε πριν από 23 χρόνια. Ήταν κοινό μυστικό, όπως είπε εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι μετά το τέλος της εσωκομματικής κούρτσας με την ανάδειξη νέας ηγεσίας, οι σχέσεις του με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν επίοικως ανύπαρκτες. Ήταν, όπως είπε, δύο ξένοι στο ίδιο κόμμα. Υπήρξε μια ύφεση κατά τη διάρκεια των εκλογών. Ο κύριος Λοβέρδος όμως δεν κατάφερε να εκλεγεί και όταν διέκρινε ότι δεν συμπεριλαμβανόταν η αξιοποίησή του στα πλάνα της ηγεσίας για την επόμενη μέρα, αποφάσισε να πατήσει το κουμπί και να διαρρήξει τους δεσμούς του με το ΠΑΣΟΚ. Το πάθ της ρήξης ολοκληρώθηκε σήμερα με μια άκρως εμπιστευτική επιστολή του, όπως χαρακτήρισε, προς τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο σχόλιο από τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν δεικτικό και έλεγαν ότι καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται από αυτές. Ουσιαστικά, πάντως, αν και μεταξύ τους συνομιλίες έμπειρα στελέχη θεωρούσαν ότι ήταν καθαρά θέμα χρόνου να συμβεί αυτό το διαζύγιο, ευνηδιάστηκαν γιατί δεν είχε υπάρξει προηγουμένως καμία επικοινωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιστολή του Ανδρέα Λοβέρδου έφτασε στο ΠΑΣΟΚ 10 λεπτά μετά τη δημόσια ανακοίνωσή του. Θεωρούσαν μάλιστα στελέχη εδώ παράδοξο ότι προεκλογικά έδινε τη μάχη για το βόρειο τομέα και 10 μέρες μετά να κάνει λόγο για πολιτικές διαφωνίες. Μπορώ να φανταστώ, επειδή και εσύ παρακολουθείς το ρεπορτάζ πολύ καιρό, ότι η αποχώρηση του κυρίου Λοβέρδου από το ΠΑΣΟΚ, να το πω σε πολλά εισαγωγικά, δεν βύθισε το κόμμα και στο πένθος, αλλά έχει τη σημασία του, διότι μιλάμε για πρωτοκλασάτο στέλεχος ο κύριος Λοβέρδος. Να δούμε τι λέει σε αυτή την επιστολή. Τις επόμενες μέρες ενδεχομένως, συγγνώμη, θα μάθουμε περισσότερα. Και αφού σε ευχαριστήσω, Αντώνη, εμείς να δούμε τι λέει στη δήλωση παραίτησής του ο πρώην υπουργός. Από σήμερα παρετούμε από όλα ανεξαιρέτως τα όργανα του ΠΑΣΟΚ και άλλα στα οποία συμμετέχω. Παρετούμε επίσης από την ιδιότητα του μέλους του κόμματος. Οι λόγοι της παραίτησής μου είναι αμυγώς πολιτικοί και τους εξέθεσα με μια άκρως εμπιστευτική επιστολή σήμερα προς τον πρόεδρο του κινήματος. Εύχομαι στον πρόεδρο, τα στελέχη και τα χιλιάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ και άλλα καλή επιτυχία στον αγώνα και τις προσπάθειές τους.
Από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και την Ειρήνη Σαββοπούλου, διότι εκεί το τοπίο είναι θολό μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Όλες οι φιλές του κόμματος είναι σε θέσεις μάχης, μελετούν τις κινήσεις τους στην εσωκομματική σκακέρα. Πλην όμως μπορούμε νομίζω να πούμε ότι επικρατεί ένα σκηνικό χυλού αυτή την ώρα μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ένα βραχυκύκλωμα, θα σου έλεγα, Γιώργο, έχει προκαλέσει ουσιαστικά η ευνηδιαστική παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως σε όσους συγκροτούν τη λεγόμενη προεδρική ομάδα, η οποία δεν φαίνεται πια να έχει και ενία γραμμή. Και σε αυτό το θολό τοπίο υπάρχουν τις τελευταίες ώρες κάποια στελέχη που συζητούν το ενδεχόμενο παράτασης της θητείας του Σοκράτη Φάμαλου στην προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έως την εκλογή νέας ηγεσίας, η οποία θα μπορούσε να πάει πιο πίσω, παρότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο το έχει αποφασίσει η πολιτική γραμματεία από την τελευταία μαραθώνια συνεδρίαση την Κυριακή. Κανείς όμως δεν μπορεί να σου πει με βεβαιότητα, κανείς δεν μπαίνει όρκο, ότι αυτός ο οδικός χάρτης θα περάσει από την Κεντρική Επιτροπή που συνεδριάζει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από άποψη συσχετισμών, η λεγόμενη προεδρική, πολλοί από τους οποίους πρέπει να το επισημάνω υποστηρίζουν την άποψη πως η εκλογή νέου Προέδρου πρέπει να γίνει μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουν όμως την πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή. Ωστόσο, η παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα έδειξε πως ο πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν για αυτή την ομάδα η συγκολητική ουσία και πλέον δεν υπάρχει ενιαία γραμμή. Άρα, καταλήγουμε πως όλα είναι ρευστά. Περισσότερο έτοιμη και συντεταγμένη εμφανίζεται η ομπρέλα. Τα στελέχη της κομματικής αντιπολίτευσης θα έχουν ακόμη μια σύσκεψη το απόγευμα και δεν αποκλείεται να ξεκαθαρίσει και το τοπίο εκεί για το αν θα είναι, για παράδειγμα, υποψήφιος Ευκλήδης Τσακαλώτος ή κάποιος άλλος από την ομπρέλα και αν θα περιμένουν τις οριστικές αποφάσεις της Έφης Αχτσιόγλου με την οποία είναι σε επαφή. Καταλαβαίνω ότι τίποτα από όσα περιγράφουμε τις προηγούμενες μέρες στην πραγματικότητα δεν είναι βέβαιο. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.